Κύριε Μπελέγρη, έχει μπει ως θέμα συζήτηση το τελευταίο διάστημα κάποια αλλαγή που αφορά τον τρόπο αποκομιδής απορριμμάτων από το κάστρο. Το γεγονός ότι δεν θα μπαίνει πλέον απορριμματοφόρο μέσα στους δρόμους του κάστρου, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, έχει δημιουργήσει και γκρίνιες και προβλήματα σε κάποιους κατοίκους, ειδικά σε κάποιους υπερήλικες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν μπορούν να πάρουν τα σκουπίδια και να τα πηγαίνουν βόλτα 200-250 μέτρα για να βγουν εκτός κάστρου να τα πετάξουν. Να μας εξηγήσετε καταρχήν για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και κατά δεύτερο, αν εξετάζετε το ενδεχόμενο σε εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί η τεχνολογία προχωράει, μικρότερα οχήματα να μπορούν να μπαίνουν στο κάστρο και να μαζεύουν τα σκουπίδια. Ο αρχικός σχεδιασμός είναι αυτός που λέτε, η αγορά ενός μικρού απορριμματοφόρου, μικρού όγκου, εμείς τα λέμε τύπου πιάτζιο, ο οποίος θα περνάει μέσα από τα στενά του κάστρου και θα συλλέγει ατομικούς κάδους, τους οποίους θα μοιράσει ο Δήμος με δικό μας κόστος στους κατοίκους του κάστρου και θα τους ορίσω με μια συγκεκριμένη ώρα, στην οποία θα τους βγάζουν έξω στον δρόμο και θα περνάει το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο να τους μαζεύει. Αυτό είναι το αρχικό μας σχέδιο. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το σχέδιο, πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά ενός μικρού απορριμματοφόρου, το οποίο μέσα στο 2016 δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε ήδη παραγγείλει 3 νέα απορριμματοφόρα, άρα πρέπει να δεσμεύσουμε ένα ποσό στον προϋπολογισμό του 2017, ώσπου να έρθει η έγκριση του προϋπολογισμού και η παραγγελία του νέου αυτοκινήτου, θα περάσει όλο και το 2017, οπότε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα μιλάμε πλέον για το 2018. Από τώρα που έχουμε 2016 μέχρι το 2018 είναι 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μαζεύουμε τα απορρίμματα του κάστρου με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Τι άλλαξε? Είχαμε ένα μικρού όγκου αυτοκίνητο το οποίο κατεστράφει. Κατεστράφει λόγω ηλικίας, λόγω ζημιών που είχε, το όχημα κρίθηκε ασύμφορο προς επισκευή, άρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο κάστρο πρακτικά πλέον να μαζέψουμε τους κάδους. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε να κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση το Σάββατο που μας πέρασε και στο οποίο μπορώ να πω ότι παρευρέθησαν πάρα πολλά άτομα και η πλειοψηφία του κόσμου το κατάλαβε ότι δεν μπορούμε να συλλέγουμε τα απορρίμματα και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλοι οι κάδοι είναι περιμετρικά του κάστρου, αν θέλετε να σας πω είναι στην οδό Γένοβας, είναι στη Ζυμαράκη, εκεί που είναι το κατάστημα του κυρίου Ζυμαράκη, είναι πίσω από το Rex που έχουμε ένα press container και πίσω από την παλιά αστυνομία που τοποθετήσαμε 2 κάδους. Θα πηγαίνουν λοιπόν οι κάτοικοι του κάστρου, τα απορρίμματά τους περιμετρικά του κάστρου για να μπορέσουμε να τα συλλέξουμε. Θέλω να πω ότι το κάστρο είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, είναι ένα μνημείο. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε όπως μια απλή περιοχή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτά τα 2 χρόνια θα αναγκαστούμε να πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας περιμετρικά του κάστρου μέχρι να εφαρμοστεί το αρχικό μας σχέδιο. Είναι μνημείο βέβαια κατοικήσιμο. Είναι ένα μνημείο και κατοικήσιμο. Και οι κάτοικοι προβάλλουν και το επιχείρημα ότι εν πάση περιπτώσει και εμείς ανταποδοτικά τέλη πληρώνουμε. Βεβαίως. Κοιτάξτε να σας πω, η εικόνα που παρουσίαζε το κάστρο αυτή τη στιγμή με τους κάδους έξω από τα μουσεία και έξω από τις εκκλησίες ήταν τραγική. Όλοι οι τουρίστες που επισκεπτόταν τα μουσεία απ' έξω έβλεπαν 2 κάδους. Δεν ήταν καθόλου ωραίο θέαμα για το νησί μας. Θα κάνουν λοιπόν μια προσπάθεια, τους καταλαβαίνουμε, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις, από εκεί που πήγαιναν 30-40 μέτρα θα πηγαίνουν 150 μέτρα να πετάνε τα απορρίμματά τους για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το μνημείο καθαρό.